Συμφωνίες και για τα εισιτήρια. Ο λόγος που σας φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά είναι για να στείλουμε ένα μήνυμα, να στείλετε εσείς ένα μήνυμα σε σχέση με την αυριανή μέρα σε ό,τι αφορά όλα αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε και από την άλλη να ενισχύσουμε την αθλητοπρέπεια, αν μπορεί να λεχθεί έτσι. Νεκτάριε. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πω, Κατερίνα, ότι σε ό,τι αφορά στο θέμα των εισιτηρίων, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και νομίζω και ότι το πνεύμα όλων όσων έγιναν ήταν κατανοητό. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, το οποίο παραλάβαμε και χθες. Έχει μεταφερθεί και στον πρόεδρο της ΑΕΛ, από τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, ότι το ΑΠΟΕΛ συντάσσεται πλήρως στην προσπάθεια της ΑΕΛ, του Απόλλωνα και του Άρη να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο γήπεδο στη Λέμεσο. Δηλαδή το Τσίριο, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωσή του, δεν είναι ένα κατάλληλο ποδοσφαιρικό κήπεδο. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε και νομίζω ότι και χθες με το δίκτυο των Προέδρων, αλλά και με κάποιες άλλες ενέργειες που γνωρίζουμε και εγώ και ο Πλουτής, αλλά θα είναι καλύτερα να περιμένουμε να τις διαπιστώσετε, θα δοθεί έτσι μια άλλη νότα σε ό,τι αφορά στον Τέρπι, στην πραγματική ποδοσφαιρική του διάσταση. Εμείς ελπίζουμε να ζήσουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που να μας αφήσει αναμνήσεις ποδοσφαιρικές. Αυτές θέλουμε να θυμόμαστε και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πλουτή, είναι η ευκαιρία να στείλουμε το μήνυμα ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε τον ποδοσφαιρικό μας πολιτισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αύριο. Εντάξει, θα συμφωνήσω με τον Νεκτάριο και αρχίζοντας από το θέμα του Τσιρίου Σταρίου, νιώθουμε και εμείς από την δική μας πλευρά και λίγο άβολα που δεν μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, διότι με αυτό το γήπεδο έχουμε, σε αυτό μόνο μπορούμε να διεξάγουμε ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μακάρι να είχαμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο, μακάρι να είχαμε ένα καλύτερο γήπεδο. Και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού σύγχρονου γηπέδου στην Λεμεσό που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζονται οι κόποι και οι μόχθοι μιας ολόκληρης χρονιάς. Οι κόποι όλων μας, όλων των ποδοσφαιριστών, του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προσωπικού, των προπονητών της διοίκησης. Αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλο παιχνίδι. Θέλουμε σίγουρα να κυλήσουν όλα ομαλά. Πρέπει να δείξουμε. Δεν θα έλεγα τον ποδοσφαιρικό μας πολιτισμό, θα έλεγα να δείξουμε την παιδεία μας. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να χάνουμε για να ξέρουμε την αξία της νίκης. Εμείς από την δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε το ΑΠΟΕΛ όσο καλύτερα γίνεται, την αποστολή της ομάδας πρώτα απ' όλα, τους ποδοσφαιριστές, την διοίκηση, να νιώθουν ασφάλεια και από εκεί και πέρα είναι και δουλειά της αστυνομίας και όλων μας βεβαίως να φιλοξενήσουμε καλά και τον κόσμο και των δύο ομάδων ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν θέλω να κάνω ευχολόγια, θέλω να προσπαθήσουμε όλοι όσο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τελειώνουν, ολοκληρώνονται και τα πλάνα των προπονητών για τις δύο ομάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα της αστυνομίας, έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και προτρέπονται όλοι να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Έχουμε τον κύριο Αγγελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αγγελίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.